Λοιπόν, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από το άλλο. Τα παιχνίδια είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ποτέ δεν είναι ίδια. Δηλαδή, μπορεί να παίξει σήμερα, πάω ο Ολυμπιακός, να γίνει ένα κολοπέχνιδο και την άλλη εβδομάδα να γίνει ένα πάλι, πάω ο Ολυμπιακός και να γίνει η μάχη του Ομέρ Βριόνι. Αυτό έγινε και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στα δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ ο Φλόρος του Δελασάλ, του Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια, ούτε μισή κάρτα, σαν να λέει αφέντη, αφερίμ γιουσουρούμ αφέντη, ως κελδί αφέντη, ως μπολντού. Δηλαδή, δεν θα κάνω το κακό παιδί, μη με γαμίσεις στα δικαστήρια. Εντάξει, και φυσικά... ούτε μισή κίτρινη κάρτα, φυλάκια και γελάκια στα ποδητήρια οι παίκτες μεταξύ τους, και ένα παιχνίδι διαφορετικό του κυπέλου όπου ο ΠΑΟΚ χωρίς να έχει ποιότητα έπαιξε τις μπουνιές και τις κλωτσιές στον αγωνιστικό χώρο, κάρτες, ιστορίες, κόλπα, τσαμπουκαλίκια, και είδαμε ένα άλλο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ο Φλόρος του στυλ μη μας πειράξει στα δικαστήρια, θα κάνουμε τα καλά τα παιδιά, και ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι χειρότερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, αλλά με το Αντάρτικο πήρε μια νίκη η οποία μπορεί μετά από 1,5 μήνα, δεν ξέρεις πώς θα είναι οι ομάδες, να του φανεί πάρα πολύ πολύτιμη. Και επειδή η περιραίωση ατμόσφαιρα κάτι τέτοια τα δίνει σε αυτόν ο οποίος είναι ο χάφτας, ο κακός, μη σας φανεί παράξενο να κάνει κανένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και να περάσει τελικό χωρίς να έχει καλύτερη ομάδα στα χειρότερα του φέτος. Το κύπελο έχει ιδιαιτερότητες. Ξεκινάμε λοιπόν. Καταρχήν έχουμε μια Τούμπα η οποία είναι όχι γεμάτη. Κάτω από 20.000 κόσμος. Ένα αυτό. Ξεκινάω πάω με ένα σχήμα χωρίς εξτρέμ. Και έχει το παιχνίδι πολλά οξύμορα. Δηλαδή δεν είναι εξτρέμ ο Καντουρί, γελάει ο κόσμος, ούτε ο Πέλκας είναι εξτρέμ. Ξεκινάει λοιπόν το μάτς και έχουμε δύο γκολ από την πλευρά του Τζιμίκα για άλλη μια φορά. Τι γίνεται εκεί? Εκεί παίζει ο διάολος, ο κοντός, ο μεταμορφωμένος, ο Βαλμπουενά, δίδυμο με τον Τζιμίκα. Ο Μάτος Γέρος Ξεκούτης, αργός, τελειωμένος, 34 χρονών, δημιουργεί κατάσταση. Δεν γυρίζει ο Πέλκας να μαρκάρει ούτε στη μία περίπτωση του γκολ, ούτε στην άλλη. Γιατί πέρασε από τους διακριθέντες εδώ από το κοινό το δημοσιογραφικό του ΠΑΟΚ. Γίνεται φόρτωμα. Υπάρχει θέμα με Βαρέλα Κρέσπο, δεν παίζουνε. Ο Ίγνασον με τον άλλον το σέντερ μπακ το Μιχάη δεν μπορεί να πιάσουνε Χασάν στον αέρα, ούτε στο rebound, γιατί αν δείτε το πρώτο γκολ, εντάξει την παίρνει την κεφαλιά, αποκρούει ο Πασχαλάκης, μένει ο Πασχαλάκης κάτω στραβά το σώμα. Ο Μιχάη δεν πάει προς την μπάλα, δεν πάει να τρέξει, κάνει ένα τάκλι να του κάνει έστω και μπέναλτι ρε, που στην εκεί πέρα πάνω να τον φάει. Παραπάει να κάνει κίνηση, να πάει πάνω στη γραμμή. Μα είσαι στα δύο μέτρα. Τι να κάνεις πάνω στη γραμμή? Λάθος κινήσεις. Στο δεύτερο γκολ πάλι τα ίδια. Πάλι υπερφόρτωση από εκεί. Πάει ο Γιαννούλης να πηδήξει και αυτός σαν τρίτος στόπερ. Τον παριλαβαίνει ο Μασούρας, το βάζει μέσα στα δίχτυα. Εκεί φταίνε και η στόπερ, φταίει και ο μπακ, ο αριστερός. Όταν γίνεται σέντρα από το δοκάρι, από τη μεριά ας πούμε του Τζιμίκα, εσύ σαν μπακ αριστερός πρέπει να κλείσεις στα center back και να έρθεις να κλείσεις το Μασούρα, να βγεις πλάτη στο Μασούρα. Εσύ παρά τα αυτά δεν βγαίνεις πλάτη στο Μασούρα και έρχεται ο Ελκαντουρί, κάνει πέναλτι, το χτυπάει στα κεφάλια, μαρκάρει ο Ελκαντουρί. Δεν είναι εκεί την ώρα θα πάει και ο Ελκαντουρί, αλλά ο βασικός παίκτης που πρέπει να πάει είναι ο στόπερ, ο αριστερός μπακ, ο οποίος κατά συνθήκη γίνεται στόπερ. Πώς έφαγε τον γκολ η Λίβερπουλ από τη Γουότφορντ, γίνεται από την παλιά του Άρνοντ, από τη μεριά του Άρνοντ, τη σέντρα, και πάει να κλείσει ο Ρόμπερτσον και δεν προλαβαίνει, και τον προλαβαίνει ο σέντερ φορ του η Γουότφορντ και κάνει τον γκολ. Αυτά γίνονται σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται και ο καταμερισμός των ευθυνών. Τρώει λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτά τα δύο γκολ, και εκεί πάνω περιμένει μια κερκίδα να σε βοηθήσει. Παρά τα αυτά, κοπρόσκυλα, ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι τα διάφορα συνθήματα εναντίον των παιχτών. Εκεί δεν βοηθάτε, κύριε, τη κερκίδα. Και ο παίκτη θέλει βοήθεια. Στα καλά, ο φίλο είναι καλά. Αγκαλιές, φιλιά, κεράσματα, ιστορίες. Στη δύσκολη στιγμή βλέπεις όλοι φεύγουνε. Έτσι και οι φίλαθλοι. Και οπαδοί όλων των ομάδων. Και του ΠΑΟΚ δεν και καλά ότι είναι οι οπαδάρες. Δεν είναι οπαδάρες. Οπαδάρα, ξέρεις τι είναι? Να φας 0-2. Να μπεις έτσι και να του δώσεις όθηση τον παίχτη, την ομάδα σου, που την αγαπάς
και κρίνε την μετά. Κάνε μετά, άμα χάσεις, λαϊκά δικαστήρια, μπες στα αποδυτήρια, ζήτα, βγάλε ανακοινώσεις, κάνε μπούκες, κάνε ό,τι θες. Την ώρα του παιχνιδιού είναι ιερή, τον παίχτη πρέπει να τον τιμάς. Να του δώσεις από το 4 να τον πας στο 7. Δεν το κάνεις. Και εκεί τι βλέπουμε, το άλλο οξύμορο. Κάνει ο Ολυμπιακός 0-2 με ένα τρομοκρατημένο τερματοφύλακα 18 χρονών, δικαιολογημένο το παιδί που έκανε μεγάλη καριέρα. Αλλά μπήκε μέσα στην τούμπα στα βαθιά. Τον πετάξανε, ξέρω εγώ, μόλις έμαθε κολύμπι, αντί να το βάλει στην πισίνα με μπρατσάκια να πούμε, σιγά σιγά του βγάλει τα μπρατσάκια, μετά του βάλει βατραχοπεδιλάκια, πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα τα παιδάκια, τον πετά στου άκου τότε βάρκα να πούμε, και του λες αμόλα να βρει το θησαυρό να πούμε του Μακαρίτη κάτω, στον Ατλαντικό 3.000 μέτρα κάτω, να βρει το πιδάλιο του Τιτανικού. Πού να βρει ο άλλο ακόμα με τα μπρατσάκια είναι. Το βάλαν το παιδί εκεί πέρα. Το βάλω το παιδί εκεί πέρα. Του Άρη ο προπονητής δεν βάζει τον άλλο τον τερματοφύλακα. Βάζει το πουλί και τρώει τα γκολ. Θέλω να σου πω ότι ο άλλος βάζει τον Έλληνα, τον τερματοφύλακα δεν τον βάζει. Θα πιστιέστηκα για τον Έλληνα εγώ. Αλλά λέω τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Και βλέπεις ένα Ολυμπιακό υπερόπτη. Έχει πάρει το κέντρο 3 εναντίον 2, γιατί 3 χαφ του Ολυμπιακού εναντίον 2. Του ΠΑΟΚ που είναι ο Μπίσες Βαλοτρίτος, Κλάι Μάιν και ο Μαουρίτσιο, δηλαδή παίζει με 1,5 χάφο ΠΑΟΚ και με 3 κανονικά χάφο Ολυμπιακός. Παίρνουν αυτή θάρητα, που λέγει η γιαγιά μου συγχωρεμένη Ζαμπέτα, πήρανε λέει θάρητα αυτή. Και μου βγαίνει ο Ολυμπιακός στη σέντρα. Να το κάνει τι ρε μαλάκα Ολυμπιακέ. 3-0 και 4-0, ό,τι κι αν είναι. Ό,τι κι αν είναι. Είναι ΠΑΟΚ. Ό,τι κι αν είναι. Είναι τούμπα, είναι κερκίδα. Είναι ιστορία, έχει τερματοφύλακα. Αντί να έχει πετσέτα ή τον πιμπερό. Αντί για πετσέτα τερματοφύλακα, είχε πιμπερό, είχε κυτρινίσει, είχε γίνει οχρός, δικαιολογημένα. Όποιο και να πετάξει 18 χρονών πρώτη μέρα, θα είναι τρομοκρατημένο. Και αυτό φάνηκε και στους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν γυρίζαν την μπάλα πίσω. Ήταν κακό και το παιδάκι αυτό. Ο Τσοπλάκης, ο Τσολάκης, συγγνώμη, με τα πόδια με την μπάλα κάτω δεν ήταν καθόλου καλός, είχε κάποιες αδυναμίες και όσο και να είναι επηρεάζεται και η τετράδα στην άμυνα. Όταν λοιπόν έχεις άτομα το φύλακα, το παιδί είναι άπειρο. Έχεις 0-2, γιατί δίκαια το έχεις το 0-2, έκανες 2 επιθέσεις, έβαλες 2 γκολ. Πας και μου ανεβαίνεις στο κέντρο του γηπέδου, ο Μαρ, Σισε, Σεμέδο, και πως τον λένε τον άλλο τον ασχημάτα τον Τζιμίκα και μου τρως γκολ σε αντεπίθεση μες στην τούμπα ενώ έχει βάλει 2 γκολ. Απαράδεκτος. Ούτε σε ντερμπάκ σου, όλη σου η εικόνα μου θύμισε στον Ολυμπιακό που ήρθε πέρσι στο 20 λεπτό και έφαγε 2-0 που ήταν στη σέντρα όλοι μαζεμένοι, θυμήθηκε ο Ολυμπιακός τον περσινό του εαυτό. Και μου κάνει ο Πέλκας το 1-2, όχι γιατί ο Τζιμίκας δεν έκλεισε όπως δεν έκλεισε ο Γιαννούλης στα στόπερ, γιατί όταν παίζει έξω δεξιά ο Πέλκας γίνεται αυτομάτως η σέντρα από την άλλη μεριά ο Γιαννούλης και ο Πέλκας κάνει σωστά την κίνηση και έρχεται από έξω δεξιά στα σέντερφορ. Εκεί λοιπόν πάει στα στόπερ, αλλά οφείλει ο μπάκο αριστερός να τον ακολουθήσει. Ξέρετε που ήταν ο Τζιμίκας, κοιτάξτε τον στην οθόνη, 10 μέτρα πριν. Δηλαδή ο κύριος Τζιμίκας και ο κύριος Μάρτης να πούμε με τα τρομοκρατημένα μάτια και τα του σουρωμένου του ωραίστη μακρύ τα μάτια τον είδε τον ΠΑΟΚ ότι είναι ξέρω εγώ ο αστέρας εξαρχείων, του έκανα 2-0 και εγώ ανεβαίνω κάνω 3-4, δεν είναι έτσι. Τρως στην κόντρα αντεπίθεση μέσα στην τούπα και γίνεται το 1-2 και το ξανακάνεις το λάθος και γίνεται ο Μπίσεσβαρ σαν εξτρέμ, κάνει τη σέντρα και πάλι λείπει ο Τζιμίκας. Ο Τζιμίκας πήγε, πήδηξε δύο γκόμενες και πήγε μετά από δύο γαμίσια να κάνει να πούμε, ξέρω εγώ, το ολονύκτιο. Κάτσε ρε Τζιμίκα, στην Τούμπα είσαι. Πήρε θάρυτα. Πολλά θάρυτα. Άρα λοιπόν ο κακός ΠΑΟΚ δίνει την αίσθηση στον Ολυμπιακό ότι η κακότητά του μπορεί να γίνει 3-0, 4-0 το μάτς. Και εκεί που ο Βλάκας ο Ολυμπιακός πάει να ανέβει ψηλά, παίρνει το κέντρο και χάνει την μπάλα λίγο πιο πίσω από το κέντρο, τρώει δυο αντεπιθέσεις μέσα στην τούμπα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον μέτρησε καλά. Τον υποτίμησε τον ΠΑΟΚ μετά το 0-2 και γίνεται το 2-2. Από εκεί και πέρα βάζει τον γκολ ο Μίσιτς, το οποίο δεν φταίει βέβαια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, γίνεται το rebound εκεί πολύ ωραία και
η μπάλα πάει με φάλτσα στο απέναντι παραθυράκι, στο πλαϊνό δίκτυμα, όχι παραθυράκι. Δεν φταίει ο τερματοφύλακας. Αλλά δεν είναι το θέμα ποιος σούταρε εκεί και τι έγινε. Το θέμα είναι ότι έχω εγώ μια τετράδα σαν Ολυμπιακός μετά το 0-2 ψηλά και τρώω δύο γκολ σε αντεπίθεση. Που σημαίνει ότι είμαι μαλάκας και αυτόχειρας. Και δικαιούμαι να αποκλειστώ μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, αν λέω αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, αποκλείεται από την υπεροψία του του 0-2 να πάει ψηλά έχοντας 3 χαφ εναντίον 2 να το κάνει 3-0 και 4-0. Γιατί? Σε χαλάει να κρατήσεις το 2-0 και να βγεις στην κόντρα σε ένα πάω ο οποίος θα τον βρίζει τούμπα κτλ. Προπονητής λέει καλό στο Ολυμπιακού. Τι καλό στο προπονητής του Ολυμπιακού? Εκείνη την ώρα σηκώνεσαι και τους λες πίσω. Κρατάμε το 5 λεπτό του γηπεδούκου 7 λεπτό, δεν έχουμε τερματοφύλακα, άστους να τους πάνε στις σέντρες, θα είμαστε εμείς δύο ψηλοί, μακάρι να γίνουν οι σέντρες προς τα εκεί. Εκεί λοιπόν χάνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός αν τη χάσει. Ούτε στο δεύτερο ημίγρονο, ούτε γιατί το ακυρώθηκε το γκολ, ούτε γιατί έγινε το πέναλτι που το έκανε ο Σισε κτλ. Και από εκεί και πέρα πέφτει το ξύλο της Αλεπούς. Οι μέτροι χαφ του ΠΑΟΚ, οι Καντουρίδες, οι Μαουρίσι και όλοι εκεί, όλο το συρφετό των μετρίων, η συνωμοσία των μετρίων έχουν πλακώσει στο ξύλο τον Μπαλμπουενά, στα κλωτσίδια να πούμε και στα φάουλ, κάθε 1,5 λεπτό υπάρχει φάουλ. Τα οποία άλλα μπορούσε να δώσει κίτρινη κάρτα, αλλά δεν έδωσε, να μην διαμαρτύρεται ο κύριος Καραπαπάς, να διαμαρτύρεται στον προπονητή του και στους παίκτες του, γιατί είναι μαλάκες που πήγανε να πούμε το 0-2 και το κάνανε 2-2 για τους λόγους που προείπα. Γίνεται λοιπόν το 2-2. Και ο μαλάκας Ολυμπιακός συνεχίζει το βιολί το ίδιο, να είναι ψηλά και τρώει οι δύο στόπερ του. Ο ένας σε αντεπίθεση, μεγάλη παλιά, κίτρινη κάρτα ο Σεμέδο, λέει είναι αυστηρή η κάρτα. Ρε, τι θα πει αυστηρή η κάρτα? Ήπρεπε να είσαι στο κέντρο του γηπέδου, εσύ στο 2-2. 2-2 είσαι, τι πάνω κάνεις, 2-4, κράτα το. Και πάνω στο Καραϊσκάκι με 2-2. Τώρα στον κόλο την αυτήνα. Και ο άλλος ο Σισε, πάλι ψηλά ο Ολυμπιακός, γίνεται ένα φάουλ εκεί, πάει διαμαρτύρεται στον χώρο του κέντρου. Τρως λοιπόν, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σε ελέγξει το ρυθμό, ενώ ο ΠΑΟΚ κάνει φάουλ κάθε ένα λεπτό, εσύ τρως κάρτες, οι τρεις από τους τέσσερις του Ολυμπιακού, η τετράδα, στα πρώτα 30 λεπτά. Είσαι μαλάκας ή δεν είσαι? Ο ορισμός του μαλάκα. Είσαι Ολυμπιακέ, ο ορισμός του μαλάκα. Είσαι ο ορισμός του αυτόχειρα. Εκεί τελειώνει και η κριτική μου στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι μια κατάσταση που πάλι ο Ολυμπιακός κερδίζει τις παλιές στον χώρο του κέντρου, κερδίζει πάρα πολλά φάουλ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ανύπαρκτος. Και ας κάνουν το σταυρό τους οι ΠΑΟΞίδες στον καλό Θεό του ποδοσφαίρου που γύρισαν αυτό το μάτς. Ούτε ο Άγιος Φανούριος μπορούσε να γυρίσει τέτοιο παιχνίδι. Λοιπόν, στον αέρα ο ΠΑΟΚ είναι άθλιος. Δεν υπάρχει Μάτος να πηδήξει, δεν υπάρχει Γιαννούλης να πηδήξει, δεν υπάρχει Σέντερ Μπακ να πηδήξει, δεν υπάρχει Ακπόπ να πηδήξει. Πηδάει ο Σισε 4 φορές και τη στέλνει την μπάλα out. 4 φορές τη στέλνει την μπάλα out. Άρα λοιπόν τα Σέντερ Μπακ σου, Ολυμπιακές, σου χάνουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες. Και είσαι Ολυμπιακός. Και έχει κάνει όλες τις φάσεις ψηλά. Το στατιστικό και το οξύμορο πάλι αυτού του παιχνιδιού είναι όλες οι φάσεις του Ολυμπιακού τις κάνει ψηλά. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ πάει στο Αντάρτικο, η μπάλα ψηλά, γίνεται το πέναλτι από τον Άτσαλο, το Σεμέδο και γίνεται το 3-2. Όλο το ζουμί λοιπόν του παιχνιδιού είναι το πρώτο ημίχρονο. Είναι το 0-2, το οποίο υπάρχει η υπεροχή του Ολυμπιακού, αλλά και η ανισορροπία στο μυαλό του Ολυμπιακού, ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός και σε πηδάω 2-1 στο κάνω 4. Στο κάνω 4, μάχαρα βλάχο πάω ξύ, εσύ από εκεί. Ήρθε βλάχο πάω ξύ να κάνει. 7 βαθμούς στο ΠΑΟΚ. 7 βαθμούς κάτω το ΠΑΟΚ. Τι 7, αφαίρεσαι 7, τώρα βγήκε. 7 αφαίρεσαι βαθμούς στο ΠΑΟΚ. Τι με κοιτάς. Και τι κλαίτε. Τώρα βγήκε η απόφαση. Τι, χαμένο πρωτάθλημα έχεις ρε μαλάκα, και τι έγινε? Αφαίρεσε 7 βαθμού. Λοιπόν, που είχα μείνει, στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Ολυμπιακός αφιψηλού δημιούργησε αυτή την κατάσταση και έφαγε τα 2 γκολ, στα οποία τα τρώει με την άμυνά του ψηλά. Τέλος.